Η πράξη εισφορά υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων μέσω των ταμιακών μηχανών προανήγγειλε ο Υφυπουργό Εργασία Τάσο Πετρόπουλο. Παρουσιάζοντα σε πρωινή εκπομπή του στόχου τη κυβέρνηση για τι αλλαγέ στο ασφαλιστικό, ο κύριο Πετρόπουλο αναφέρθηκε στον νέο τρόπο ίσπραξη των φόρων από ιδιοκτήτε καταστημάτων και ελεύθερου επαγγελματίε. Θα εισπράττουμε πραγματικά την εισφορά και δεν θα μα διαφεύγει με τρόπου που θα βρούμε κατά την ίσπραξη των εισοδημάτων με τι αποδείξει. Ένα τρόπο είναι και με το TaxisNet. Το μελετάμε και ενδεχομένω να θέσουμε του κανόνε και να εφαρμοστεί και μέσα στο 2015. Όταν κόβει μια απόδειξη πληρωμή στο κατάστημα, θα έχει και ένα ποσοστό που θα είναι για την κοινωνική ασφάλιση. Θα συγκεντρώνεται, θα εκαθαρίζεται και θα αποδίδεται. Δήλωσε ακόμη πω δεν πρόκειται να κοπούν οι συντάξει εκείνων που έχουν μεγάλη περιουσία, αλλά να ζητούνται τρόποι ώστε να εκλογικευτούν ορισμένε αδικαιολόγητα μεγάλε συντάξει και να ενισχυθούν παράλληλα τα κατώτατα εισοδήματα. Έφερε μάλιστα ω παράδειγμα συντάξει που η αναπλήρωσή του φτάνει και το 150% με αποτέλεσμα ο συνταξίχο να παίρνει περισσότερα από όσα έπαιρνε όταν εργάζονταν. Ο ίδιος τόνισε πως μελετάται πρόγραμμα με βάση το οποίο οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να καταβάλουν επιπλέον χρήματα για την ασφάλισή τους δημιουργώντας τον προσωπικό τους κουμπαρά, από τον οποίο θα μπορούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αποσύρουν τα χρήματά τους εάν το επιθυμούν. Στόχος τη κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει νέα αποθεματικά για τα ασφαλιστικά ταμεία ώστε να αυξηθεί η ρευστότητά τους. Αναφερόμενο στην ενοποίηση των ταμείων, ο κύριο Πετρόπουλο τόνισε πω γίνονται προσπάθειε όλα τα ταμεία να γίνουν ένα ή δύο με ευκολότερη την δεύτερη επιλογή και εκτίμησε πω με την πρόσληψη προσωπικού και την χρήση τη μηχανογράφηση θα εξοικονομηθούν πόροι και θα μειωθεί ο χρόνο αναμονή για την έκδοση σύνταξη. Δεν θα κάνουμε με το ζόρι ένα ταμείο. Αν χωρέσει σε ένα ταμείο θα είναι ένα. Αν πρέπει να είναι δύο θα είναι δύο. Αν πρέπει να είναι τρία θα είναι τρία. Το μέγιστο όμω θα είναι τρία. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να είναι δύο, μακάρι και είναι ευχή έργο να είναι ένα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πετρόπουλο και τόνισε πω στόχο του είναι να βάλει τάξη στο χάος του ασφαλιστικού.